Είναι Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου του 2021. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην παρέα σας είναι η Θεοδώρα Καράχιουλάχ. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον απαγχωνισμό του εθνομάρτυρα δημοσιογράφου του Πόντου, Νίκου Καπετανίδη, ο οποίος καταδικάστηκε από τα δικαστήρια ανεξαρτησίας της Αμάσιας το 1921. Ο Νίκος Καπετανίδης, εκδότης της εφημερίδας Εποχή στην Τραπεζούντα, πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή, τη στάση του και το σθένος του να μην σταματήσει να δημοσιοποιεί όλα τα τραγικά γεγονότα εκείνης της περίοδου ενάντια στον άμαχο πληθυσμό του Πόντου. Ποιος ήταν ο Νίκος Καπετανίδης? Ποιο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο υπήρχε εκείνη την περίοδο στον Πόντο? Γι' αυτά θα μιλήσουμε με τον Κώστα Καπετανίδη, που με μεγάλη χαρά τον καλημερίζω στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κύριε Καπετανίδη. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Καπετανίδη, εσείς φέρετε το επίθετο. Είσαστε ο γιος του αδερφού του Νίκου Καπετανίδη, του Κώστα δηλαδή Καπετανίδη, όπου ο Κώστας Καπετανίδης μετά από τον απαγχωνισμό του αδερφού του διέσωσε όλο το αρχείο της εφημερίδας Εποχή, το έφερε στην Ελλάδα, το διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού και ερχόμαστε στο 2021, όπου πλέον γίνεται γνωστό στους περισσότερους από εμάς μέσα από την κυκλοφορία του βιβλίου σας, Νίκος Καπετανίδης, ο ηρωικός δημοσιογράφος του Πόντου, η γενοκτονία μέσα από τη ζωή του και τα άρθρα του από τις εκδόσεις Υφογνώμων. Κύριε Καπετανίδη, ποιος ήταν ο Νίκος Καπετανίδης? Ο Νίκος Καπετανίδης ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια της εποχής εκείνης, ο οποίος έζησε μέσα σε πραγματικά πλούσιο πολιτισμό που είχαν αναπτυχθεί στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, στα ποντιακά παράλια, και ο οποίος έσωζε από, τόσο από κοινωνική δράση, τόσο από εθνική δράση, ενώ και ο Νίκος και οι συναυτό νέοι ποντιαστοί, από πολιτισμό, πραγματικά πολιτισμό, κουλτούρα, λογοτεχνία, μια πολύ ξεχωριστό επίπεδο που είχαν κατακτήσει την εποχή εκείνη. Είμαστε στην περίοδο πριν ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Νίκος Καπετανίδης γεννιέται στον Πόντο. Σε ποια πόλη, σε ποιο χωριό? Γεννήθηκε στο Ριζέ, πολύ κοντά στη Τραπεζούντα. Θέλετε να κάνω να πω μια ναι, ιστορία? Ναι, το Ριζέ, είναι η γνωστή Ριζούντα. Ναι, Ριζούντα. Η Ριζούντα που βρίσκεται ανατολικά της Τραπεζούντας. Ακριβώς. Λίγο πριν τα Σούρμενα, μεταξύ αυτών. Ναι, και παραθαλάσσια. Ναι. Και παραθαλάσσια. Γεννιέται λοιπόν το 1800. Το 1889. Και από τη στιγμή αμέσως που είναι
Χριστό ο ίδιος που είναι μέσα στο φροντιστήριο τραπεζούντας, αυτό το περίφημο εκπαιδευτικό ίδρυμα της εποχής εκείνης, που αναγνωριζόταν και στην Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές της γύρω, έδειξε το ταλέντο προς τη λογοτεχνία. Τυχαίνει μάλιστα να είναι και πολύ φίλος, εγκάρδιος αδελφικός φίλος, με τον Οφείλιο Ανακτενίδη, ο οποίος είναι ιδρυτής της Παναγίας Σουμαϊλάς στο Βέρμιο. Ο Νίκος λοιπόν με τον Κτενίδη και άλλους φίλους του αρχίζουν από πολύ μικροί και γράφουν λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία δημοσιεύουν σε διάφορες επιθεωρήσεις, μηνές επιθεωρήσεις της εποχής εκείνης. Όταν τελειώνει το φροντιστήριο, πιάνει δουλειά στη τράπεζα των Αλφών Φωστηρόπουλου για λίγα χρόνια. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνει πολύ καλά ότι εκεί δεν είναι το μέλλον του. Συνεχίζει και γράφει διηγήματα, μάλιστα έκανε και την πρώτη σειρά διηγήματων του, την έκδοσε το 1911-1912, το οποίο έμελανε και το τελευταίο τελικά, γιατί πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία, 31 χρονών, και στη συνέχεια τόπιν κάποιος περιπέτειες που είχε με τις Οθωμανικές αρχές. Και όταν λέω περιπέτειες, τι, όταν ξεκίνησε το 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι Έλληνες κλήθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία να υπηρετήσουν στα στρατεύματά της. Οι συνθήκες βέβαια ήταν πάρα πολύ άθλιες και ουσιαστικά χανόντουσαν πάρα πολύ στο στρατό τον τουρκικό, και αυτός αναγκάστηκε να λιποταχτήσει και να γυρίσει στην τραπεζούντα, όπου κρύφηκε για ένα αρκετό μεγάλο διάστημα. Μάλιστα. Όταν καταφέρα, ναι. Άρα είμαστε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε σε μία ένταση, αναγκάζεται να λιποτακτήσει από το στρατό ο Νίκος Καπετανίδης και να κρυφτεί για να μην υπηρετήσει τον τουρκικό στρατό, και υπάρχει αναταραχή, έτσι, σε όλη την περιοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή, γιατί με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε και η σύγκρουση η τουρκική, πέρα από την Ελλάδα που είχε ανακατευτεί και αυτή αργότερα βέβαια, έγινε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, στην οποία οι Ρώσοι κερδίσανε κατά κράτος τους Τούρκους και καταφέρανε και μπήκανε μέχρι την Τραπεζούντα. Κατάλαβα και την Τραπεζούντα και λίγο μετά την Τραπεζούντα. Σαν περιοχή, δηλαδή ο Ανατολικός Πόντος το 1916 περιήλθε στην Ρωσική τότε Αυτοκρατορία. Αυτό ήταν, ο Δυτικός Πόντος έμεινε στην Τουρκία. Αυτό βέβαια ήταν ένα τρομερό αλλαγή προς την ελευθερία για τους Πόντιους, του Ανατολικού Πόντου, και βεβαίως για τον Νίκο Καπετανίδη. Τότε κάνει και την πρώτη του απόπειρα για να φτιάξει, να εκδώσει μια εφημερίδα, εκδίδει την Σάλπιγγα. Από αυτήν δυστυχώς δεν μας έχουν μείνει αντίτυπα, οπότε δεν έχουμε κάποια δημοσιευμένα. Ξέρετε, κύριε Καπετανίδη, σας τα ρωτάω αυτά γιατί μαζί με τη ζωή του Νίκου Καπετανίδη είναι και όλη η ιστορία. Έτσι, αποτυπώνεται όλη η ιστορία στη ζωή του Νίκου Καπετανίδη. Οπότε το να μιλήσουμε για το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της περίοδου εκείνης είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε, και εμείς όλοι που δεν τα έχουμε ζήσει αυτά, να κατανοήσουμε το τι συνθήκες υπήρχαν. Μιλάμε για έναν δυτικό πόντο, ο οποίος πλέον τον έχουν υπό την κυριαρχία τους οι Τούρκοι. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν μπει στην Τραπεζούντα και γενικότερα στην Ανατολική περιοχή, όπου εκεί αισθάνονται μια ασφάλεια, ομόθρησκοι μας αισθάνονται ασφάλεια και δρούν διαφορετικά οι πόντιοι σε εκείνη την περίοδο. Τι κλίμα επικρατεί και σε τι κατάσταση είναι όλη η περιοχή? Το κλίμα που επικρατεί είναι πανηγυρικό στον Ανατολικό Πόντο. Όταν λέμε πανηγυρικό, πραγματικά πανηγυρικό, γιατί φεύγοντας οι Τούρκοι αφήσανε την εξουσία, λέγοντας στο Μητροπολίτη Χρύσαθο, αυτή την πραγματικά ευληματική αρχηγική μορφή του ποντιακού ελληνισμού, λέγοντάς του ότι από εσάς τα πήραμε, σε εσάς τα δίνουμε. Ο Χρύσαθος με τη σειρά του τα δίνει, παραδίδει στο ρωσικό στρατό που μπήκε στην Τραπεζούντα, αλλά οι Ρώσοι πραγματικά τους επιτρέπουν, καθότι ομόθρησκοι, καθότι είχαν πολλούς δεσμούς με τον ποντιακό λαό, τους επιτρέπουν πραγματικά να έχουν τρομερή ελευθερία. Και πραγματικά η διοίκηση, δηλαδή το βιλαίτι της Τραπεζούντας που άνοιγε πλέον στους Ρώσους, το αφήνουν να το συνδικεί τουλάχιστον
πλην των στρατιωτικών θεμάτων, ο Μητροπολίτης Χρήσανθος με την Δημογεροντία, που είχε μια επιτροπή η οποία ρύθμιζε τα των ελληνικών ποντιακών στοιχείων. Εδώ να πούμε ότι ο Μητροπολίτης έδωσε μια καταπληκτική απάντηση στους διωγμούς των Τούρκων, προστάτευσε με κάθε μέσο τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που δεν είχαν προλάβει να φύγουν από τον Ανατολικό Πόντο και τους, πραγματικά τους στάθηκε σαν να ήταν δικοί του και ομοδεάτες του. Αυτό το αναγνώρισαν στη συνέχεια οι Τούρκοι όταν γύρισαν, αλλά λίγο αργότερα όταν ξεκίνησε η γενοκτονία με τον Κεμάλ ξεχάστηκαν όλα. Ναι. Ο Νίκος Καπετανίδης έχει ήδη ξεκινήσει το 1918 την εφημερίδα και γράφει ασταμάτητα μια εφημερίδα η οποία κυκλοφόρησε στην αρχή με 4 φύλλα. Σωστά? Ναι, ναι. Όπως είπαμε, το 1916 που μπήκαν οι Ρώσοι μέσα στην Τραπεζούτα φτιάχνει την εβδομαδιαία εφημερίδα Σάλπιγγα. Σε αυτήν γράφει πάλι υπέρ για όλες τις ομότητες που είχαν γίνει από τους Τούρκους τόσο καιρό, δεκαετίες, αιώνες, και ελεύθερα και με πραγματικά δεν είχε και πλέον και λογοκρισία από τους Ρώσους. Όταν γυρίζουν οι Τούρκοι, γιατί βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός εδώ το 1917, ότι έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων, και δυστυχώς, αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο δυστύχημα για τον Ανατολικό Πόντο, ο Λένιν και οι ηγέτες των Μπολσεβίκων αποφασίζουν να παραχωρήσουν τα εδάφη που είχαν κερδίσει με πόλεμο στους Τούρκους χωρίς πόλεμο, στα πλαίσια μιας ρωσοτουρκικής προσέγγισης. Οπότε ο τουρκικός στρατός χωρίς μάχη μπαίνει και ξανακαταλαμβάνει τον Ανατολικό Πόντο. Αυτό έγινε το Φεβράριο του 1918. Τον Οκτώβριο λοιπόν, τότε κλείνει την Σάλπιγγα ο Καπετανίδης, γιατί είχε ξεκινήσει κάποια διαδικασία διώξεων από τον περίφημο Ταλάτ Πασά, έναν από τις τριανδρίες του νεοτουρκικού κομιτάτου, για αυτούς που είχαν πάρει θέση ανοιχτά υπέρ των ελληνικών θέσεων όταν είχαν μπει οι Ρώσοι. Τέτοια ήταν και Σάλπιγγα. Οπότε ξεκινάει μια άλλη εφημερίδα για να αποφύγει αυτή την έρευνα. Ξεκινάει μια άλλη εφημερίδα που λέγεται Η Εποχή. Η Εποχή είναι το μετερίζει το προπύργο από το οποίο θα αγωνιστεί τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια της ζωής του, μέχρι το Μάρτιο του 1921, που θα τον προσάγουν σε δίκη, όπως μαζί με τους 69 πνευματικούς ηγέτες του Πόντου, κάνοντας το γνωστό βέβαια στις όλες τις γενοκτονίες ότι καθαρίζουν πρώτα την πνευματική ηγεσία και να πάνε μετά στον υπόλοιπο λαό χωρίς να υπάρχει κάποιος να μιλάει. Τι έγραφε ο Καπετανίδης τότε και τους εξόργιζε? Μιλάμε για τον θάνατο, για την δολοφονία ενός δημοσιογράφου. Τι ήταν αυτό που τους εξόργισε? Αυτό που τους εξόριξε τους Τούρκους, ο Νίκος Καπετανίδης ήταν, όπως λέει και ο Ψαθάς, ο οποίος ήταν υπαλληλάκος για λίγα χρόνια, και πραγματικά στη γη του Πόντου περιγράφει πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον Νίκο Καπετανίδη. Εδώ με συγχωρείτε, θέλω λίγο να μείνουμε εδώ, γιατί θα μιλήσουμε και πολύ αργότερα για τον Ψαθά. Ο Δημήτρης Ψαθάς γεννήθηκε και αυτός στον Πόντο και στα πρώτα χρόνια ήταν υπάλληλος της εφημερίδας. Μετέφερε στο τυπογραφείο την εφημερίδα. Αυτή ήταν η δουλειά του. Και μάλιστα σε γραπτά του κείμενα, τα οποία έχουν βγει και σε δημοσιότητα, έχει ο ίδιος βάλει και στα βιβλία του, περιέγραφε με πολύ μεγάλο θαυμασμό τον Καπετανίδη. Και να κλείσω εδώ την παρένθεση, γιατί θα μιλήσουμε και αργότερα για τον Ψαθά. Ναι. Όπως έλεγε και ο Ψαθάς λοιπόν, ήταν ένας νέος, ο οποίος ήταν, μιλάμε τότε 28 χρόνια ήταν όταν τον γνώρισε ο Ψαθάς, ο οποίος είχε, όπως το έλεγε ο Ψαθάς, ήταν τόσο ενεργητικός έως βίαιος σε όλες τις αντιδράσεις του και στις εκφράσεις του. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατός και ζωηρός στο λόγο του, πολύ ζωηρός σε αυτά που πίστευε, πολύ ζωηρός στις αντιπαραθέσεις του με τους Τούρκους, πολύ ζωηρός βέβαια και στις αντιπαραθέσεις του με κάποιους Έλληνες που θεωρούσε ότι αδικούνε κάποιους ομοεθνείς τους. Δεν ξεχώριζε, σαφώς έπαιρνε θέση υπέρ των Ελλήνων και εναντίον των τουρκικών διωγμών που ήταν το κατεξοχήν, αλλά όταν χρειαζόταν να πάρει και θέση και υπέρ κάποιων Ελλήνων, έπαιρνε και υπέρ των Ελλήνων σε σχέση με κάποιους άλλους.
Αυτά που έγραφε λοιπόν και κυρίως εξόργησαν, ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα, θα τα πούμε. Αυτό που κυρίως εξόργησε όμως τους Τούρκους ήταν ότι ήταν η μόνη ποντιακή εφημερίδα η οποία τολμούσε να γράφει όλους τους διωγμούς που γινόντουσαν. Δηλαδή από το Οκτώβριο του 1988 που ξεκίνησε, είχε μια στήλη μόνιμη η οποία λεγόταν Ελληνικό Μαρτυρολόγιο, στο οποίο έγραφε αναλυτικά κάθε χωριό και κάθε περιοχή του Πόντου η οποία την καταδίωκαν και έκαναν διωγμούς οι Τούρκοι, τι υπήρχε πριν και τι υπήρχε μετά. Έλεγε, ας πούμε, ότι υπήρχαν 500 άνθρωποι σε αυτή, υπήρχε μια εκκλησία, είχαν χωράφια. Μετά τους διωγμούς απόμενα να μείνουν 10 ζωντανοί χριστιανοί και να τους έχουν χάσει όλα τα υπάρχοντά τους και να είναι αναγκασμένοι να έρθουν σαν πρόσφυγες στην τραπεζούντα. Και χρησιμοποιούσε μάλιστα και όχι μόνο αυτό, αλλά σε πάρα πολλά βασικά άθρα του έγραφε για το διωγμό, ειδικά αυτά που έκανε το Πάλος Μαν. Για όλα βέβαια, αλλά ειδικά αυτά που έκανε και το Πάλος Μαν. Και ήταν ο μόνος που πραγματικά τολμούσε εκείνη την εποχή να τα γράψει αυτά, γιατί προφανώς είχε αποφασίσει λόγω του αυθόρμητου και πολύ ζωηρού χαρακτήρα, ότι είχε αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω, θα γράψει χωρίς λογοκρισία αυτά που έπρεπε να γράψει. Σαν αποτέλεσμα, όσον αφορά τους διωγμούς των Τούρκων, το Μάρτιο του 1920 τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Τόπαλος Μαν και τον απείλησε ευθέως ότι θα χάσεις, όπως πας θα το πληρώσεις, πρόσεξε πολύ. Αυτό μας το μεταφέρει ο παππούς μου, ο Κώστας Καπετανίδης, ο οποίος το δημοσίευσε το 1975 σε ποντιακά περιοδικά. Διαβάζω από το βιβλίο του Καπετανίδη. Ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 1919 είχαν ακουστεί φήμες ότι το τουρκικό καθεστώς θα επέβαλε λογοκρισία. Ελεύθερες πένες, σαν του Νίκου, έπρεπε να σταματήσουν. Όταν έφτασε η πληροφορία για την επιβολή λογοκρισίας και στα αυτιά του Καπετανίδη, είχε γράψει στην εφημερίδα του 1η Αυγούστου του 1919 ένα μαχητικό άρθρο με τίτλο Λογοκρισία. Γράφει ο Καπετανίδης. Λογοκρισία λοιπόν. Αυτόν τον ψήθυρο ακούωμεν χθες και σήμερον και μας φαίνεται περίεργον πως τον μανθάνομεν τελευταίοι. Αν είναι ακριβής η είδηση, αισθανόμεθα εκ των προτέρων πόσο σκληρά θα μας πλήξει το ψαλίδωμα του λογοκριτού. Οι αναγνώστε των εφημερίδων ας ετοιμαστούν να ειδούν κενά εις τα στήλαστον και ας ασκηθούν εις μαντικήν δύναμη. Ευχόμεθα εις τούτους εξ ψυχής και καρδίας να μην υποστόμεν τον λεές αυτό ψαλίδωμα. Κι όμως, το φοβούμεθα τόσο πολύ. Και συνεχίζω. Με πικρό χαμόγελο δέχτηκε ο Νίκος Καπετανίδης την Παρασκευή 20 Μαρτίου 1920 την ανακοίνωση ότι θα τον επισκέπτετο στα γραφεία της εποχής ο Όσμαν Αγάς, που με το ασκέρι του βρισκόταν στην τραπεζούντα για να επεκτείνει ίσως όπως επιθυμούσε και εκεί την απέσια δράση του. Ως λόγος της επισκέψεως αναφέρεται στην ειδοποίηση προς τον Νίκο η υποεθυμία του Όσμαν Αγά να τον δει και να τον γνωρίσει προσωπικά. Ο απέσιος αυτός φαγέας των Ελλήνων της Κερασούντας βαρκάρης το επάγγελμα και διορισμένος από τον Κεμάλ δήμαρχος Κερασούντος, που κατά πλέον φρικτό, άγριο και απάνθρωπο τρόπο είχε κατακρεουργήσει κυριολεκτικά το άνθος της ελληνικής εκείνης πόλεως, την αφρόκρεμα σε μόρφωση, σε πλούτο και σε κοινωνική υπόσταση, δικηγόρους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, καθηγητές, κτηματίες, μουσικούς, δασκάλους, έκαναν τόνο την εμφάνισή του στην τραπεζούντα. Το ασκέρι του, βρωμεροί φωνιάδες από βράσματα της κοινωνίας, αγράμματοι και απέδευτοι,
οπλισμένοι με μάνλιχερ, με περίστροφα και κάθε είδους μαχαίρια, είχε σπείρει τον τρόμο, την καταστροφή και τον όλεθρο, πέρα από την Κερασούντα και τα περίχωρά της, και στην Τρίπολη, Ορντού, Σαμσούντα, Ινόη, Φάτσα, Έρπαα, όπου χωρίς καμία αντίσταση έσφαζε γυναίκες, παιδιά και γέρους, ατίμαζε κορίτσια και καίε σπίτια. Κύριε Καπετανίδη, ο Νίκος Καπετανίδης, ότι δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καλή η επίσκεψη του το Πάλοσμαν στην εφημερίδα. Το ξέρει, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως το ξέρει, γιατί όταν είσαι μόνος σου και μόνος και είσαι εναντίον όλους, σαφώς και ξέρει ότι έχεις μπει στο στόχαστρο από τη στιγμή, ειδικά που ήρθε το Πάλοσμαν. Έστω και αντιγλίτωσε εκείνη τη φορά, όπως έλεγε στο τέλος το αποσπάσματος αυτός, είχε γυρίσει στον αδελφό του, ο οποίος ήταν τον Κώστα τον παππού μου, ο οποίος ήταν ο μόνος που είχε μείνει μαζί του στο γραφείο, ότι τη γλίτωσε και αυτή τη φορά το κεφάλι μου. Αλλά είναι φανερό πραγματικά ότι είχε αποφασίσει αυτά που είχε να πει και για το εθνικό και για τα άλλα θέματα, και κοινωνικό και παιδαγωγικό, ήθελε να τα πει χωρίς να φοβάται και χωρίς να σταματήσει. Χαρακτηριστικό είναι, θα έλεγα και εγώ, να προσθέσω αυτά που είπατε, τα πολύ ωραία που είπατε πριν, ότι ένα πολύ μικρό, είναι 4-5 σειρές αθράκι που είχε γράψει το 1918 στην αρχή, ότι και είναι χαρακτηριστικό του Πιόντο, όπως γράφει και ο Ψαθάς, δεν τα βάζει μόνο με τις τουρκικές εφημερίδες, τα βάζει και με τις ελληνικές εφημερίδες. Οι ελληνικές εφημερίδες της πόλης και της τραπεζούντας είχαν εκείνη την εποχή, όπως λέει και ο Ψαθάς, το χαρακτηριστικό να είναι υποτελείς. Δηλαδή να γράφουν ότι γράφανε οι Τούρκοι, να εξυμνούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί βέβαια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να γλιτώσουν και το κεφάλι τους. Δεν είναι ότι το κάνανε με την δικιά τους πλήρη θέληση. Ο Νίκος Καπετανίδης δεν δεχόταν ούτε αυτό. Είχε μεγάλο κόντρα με Έλληνες εκδότες της πόλης ή με το φάρο της Ανατολής που ήταν στην Τραπεζούντα, και έγραφε χαρακτηριστικά: οι ελληνικές εφημερίδες της πόλης εξακολουθούν ακόμα, μιλώντας για τους Έλληνες, να τους ονομάζουν Έλληνοθωμανούς. Δεν χορτάσαν τάχα ακόμα τον ψεύτικο αυτό τίτλο που τον επέβαλε ο νεοτουρκικός φανατισμός. Δείξτε επιτέλους και τη μάσκα αυτή, για να πλεύσει ελεύθερος αέρας και να γιορτάσουμε το Πάσχα του Ελληνισμού. Είμαστε μονάχα Έλληνες, απλούστατα Έλληνες, μονολεκτικός Έλληνες και τίποτα παραπάνω. Παρά μόνο Έλληνες. Και όχι Ελληνοοθωμανοί. Και όχι Ελληνοθωμανοί, που θέλανε και γράφανε όλες οι άλλες εφημερίδες στο Πόντο ή στην, όπως λέει και ο ίδιος, στην Κωνσταντινούπολη. Να πάμε στην τραγική στιγμή που δικάζεται τώρα και καλά, παροδία δικαστήρια της Αμάσιας, αλλά να φτάσουμε λίγο σε εκείνη τη στιγμή. Ναι, όπως είπα και προηγουμένως και όπως έχουν δείξει και μεγάλοι πόντοι ιστορικοί, αλλά και γενικά στις γενοκτονίες, και μιλάω όταν λέω μεγάλους πόντους ιστορικούς ποντιακούς, να πούμε τον Βλάση τον Αγτζίδη στην Αθήνα και τον Κώστα τον Φωτιά δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες λοιπόν οι γενοκτονίες έχουν ένα χαρακτηριστικό, ότι όταν αποφασίσουν αυτοί που κάνουν να κάνουν τη γενοκτονία, ξεκινάνε από τις κεφαλές. Οι κεφαλές πρέπει να σταματήσουν και να μην υπάρχουν κάποιοι να μιλάνε και να μπορούν να διοχετεύουν ειδήσεις για το τι γίνεται στο εξωτερικό που φοβόντουσαν. Οι Τούρκοι έκαναν ακριβώς το ίδιο σε αυτό, δηλαδή ο Κεμάλ, το καθεστώς του Κεμάλ, συνέλαβε 69 ανθρώπους που ήταν η πνευματική ηγεσία του Πόντου, οι ήταν οι δάσκαλοι, ο Καπετανίδης σαν εκδότης εφημερίδας, ο Κοφίδης, ο Ματθαίος, ο οποίος ήταν και βουλευτής 3 φορές στην Οθωμανική Βουλή, ο Ακριτίδης, κληρική. Τη γλίτωσε ο Μητροπολίτης Χρυσάνθος, γιατί έλειπε στο εξωτερικό για διαπραγματεύσεις, προσπαθώντας πάντα για την εξαρτησία της. Και δικάστηκε ερήμην. Δικάστηκε ερήμην, ακριβώς. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και ήρθε μετά στην Ελλάδα. Και τους μαζέψαν βεβαίως, τους περάσαν από ένα ψεύτικο βέβαια δικαστήριο, στο οποίο το θέμα ποιο ήταν, να τελειώσουμε αυτούς μια ώρα αρχίτερα. Στο δικαστήριο, εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά, αλλά αν θέλετε να τα πούμε για τους
ακροατές σας που δεν το ξέρουν, φάνηκε ότι ο καπιτανής είχε προπολού αποφασίσει ότι δεν θα κάνει πίσω και ότι θα ακολουθήσει την ίδια στάση. Και πραγματικά υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από βιβλίο του Νικολαίδη, από έναν πρόσφατα και ο κύριος Φωτιάδης μου είπε για έναν μοναχό καπουτσίνο ο οποίος έγραφε για τις τελευταίες στιγμές του Καπετανίδη. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες τις οποίες συλλέγω για το τι έγινε εκεί, και όλες λένε το ίδιο, ότι ήταν τρομερά ψύχρεμος και ότι όταν πήγε για το απογγείλουν το κατηγορητήριο, ήταν ο μόνος που τόλμησε να πει ότι δεν, το κατηγορητήριο ήταν ότι επιδίκει την ανεξαρτησία του πόντου. Και αυτός είπε ότι δεν επιδιώκω την ανεξαρτησία του πόντου, επιδιώκω την απευθείας ένωση του πόντου με την Ελλάδα. Και βεβαίως καταδικάστηκε θάνατο μαζί με τους άλλους, και όταν και μας λέει ο μοναχός ο Καπουτσίνος, ότι πάλι σαν μαρτυρία, ότι στις τελευταίες στιγμές ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, έγραψε σε ένα πρόχειρο χαρτί που βρήκε τα τελευταία λόγια προς τους δικούς του, και είπε συνεχίστε τον αγώνα, άφησε κάποιες εντολές στον Κώστα Καπετανίδη, τον αλφό του, ο οποίος θα... Τον παππού μου, ο οποίος βέβαια θα είχε το δυσάρεστο φορτίο, όπως τόσες χιλιάδες, βέβαια, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι πόντι, να, όχι απλώς να έχει χάσει τον αλφό του, αλλά να έχει υπό την προστασία του τη μητέρα του, που ήταν χείρα, την χείρα του Νίκου Καπετανίδη, γιατί είχε παντρευτεί μόλις 1,5 χρόνο πριν, την αδελφή του που και αυτή ήταν χείρα. Γενικά είχε, όπως βέβαια όλοι οι άλλοι πόντοι. Και στο τέλος βέβαια πάνω στην Αρχόνη είπε και το αμίμητο, ότι τη στιγμή που του βάζαν τη θηλιά φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής του «Ζήτω η Ελλάδα». Λαμπρής, αθώς έλαμπες πάνω στην Αγχώνη. Με το βλέμμα απεθάντο την κουκούλα πέταξες μακριά στη μαύρη σκόνη. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για τον Νίκο Καπετανίδη. Τραγουδούν ο Γιάννης Κότσιρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Αλέξης Παρχαρίδης. Στη σύνθεση είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος και στους στίχους ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργιάδης. Καρφώσε στον δημίο, κατάματα σκληρά να τρέμει ταραγμένο. Να περιφρονεί αποφασισμένος. Ζητώ η μέση Ελλάς και άνοιξαν οι ουρανοί και τα άστρα, βρέχει φωτιά.
γελούσες με το Θεό παρέα σου τις ώρες σου περνούσες. Βγάλε τώρα το πλό σου, βάλ το στο θικάρι, σβήσε την πένα, κάψε τα χαρτιά του Πόντου Παλικάρι. Ενώ εσύ χαμογελούσες, γιατί με το κοντήλι σου χρόνια τους πολεμούσες. Το λάβαρο στην κορυφή εκεί που περπατούσες, αληθινός και φωτεινός όπως λάμπο κοπούσες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην κουβέντα μας και στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δέηση Πόντου. Ψηλά τα λάβαρα, παιδιά! Μια μοναδική μουσική τοιχογραφία των παθών του ελληνισμού του Πόντου, αφιερωμένη στον εθνομάρτυρα Νίκο Καπετανίδη. Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Ανοιχτό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης, 8.30 το βράδυ. Συμμετέχουν Τάσος Νούσιας, Βερόνικα Αργέντζη, στις αφηγήσεις, Ελένη Σαλιγοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Αλέξης Παρχαρίδης, Χρήστος Χαλκιάς, στην ερμηνεία. Μουσική διεύθυνση ενορχήστρωση, Χρήστος Παπαδόπουλος. Ποντιακή λύρα, Γιώργος Ατματσίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης. Κλαρίνο, Σταύρος Παζαρέντσης. Φιλική συμμετοχή, Τάκης Βαμβακίδης. Προπόληση, ticketservices.gr. Μεγάλη συναυλία αυτή στη Μονή Λαζαριστών θα γίνει τη Δευτέρα, τώρα τη Δευτέρα στις 20 του Σεπτέμβρη. Συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Καπετανίδη. Thank you.
καρδία σου τα μπονάει σ' όλον τον κόσμο να λέω. Την καρδία σου τα μπονάει σ' όλον τον κόσμο να λέω. Το χωρίο τα μπαρχαράει αχ σαν αέρθαν σαν φίλιμ. Ερωθεί μέσα απ' τη μάνα μου τα ραχεία και τον κυρίμ. Εσπαλίε άσα δερδέι, άμου ήρευος ψουλαφόι, ξένος άνθρωπος ημπορδάι. Άμου ήρευος ψουλαφόι, ξένος άνθρωπος ημπορδάι. Το χωρίο τα μπαρχαράι, αχ σαν αέρθαν σαν κλίμ. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου, χαραχεία και τον κυρίμ. Εσπρινάνε τα μανία μου, εσχεόμεν ύψιν σαν μαγράι. Το χωρίο τα μπαρχαράι, αχ σαν αέρθαν σαν χτυλίμ. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου, χαραχεία και τον κυρίμ. Σαν αέρθαν σαν χρυλίμ. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου, χαραχεία και τον κυρίμ. Σαν αέρθαν σαν χρυλίμ. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου, χαραχεία και τον κυρίμ. Αυτός είναι ο Αντέ Μεκής. Είναι ένας ποντιόφωνος από την Τραπεζούντα.
Εγώ μόθανε τα ομάτια. Αυτός είναι ο τίτλος. Έλα στα εμπόρμπα δέσα η χωριά και με μπλεκετάει. Έλα στα εμπόρμπα δέσα η χωριά και με μπλεκετάει. Άμουνες έναν μπακιδάει στον κόσμο η τραπεζουνταί. Άμουνες έναν μπακιδάει στον κόσμο η τραπεζουνταί. Το χωρίο τα μπαρχαράει άξανα έρθαν σαν χειλή. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου καλασσία και τον κύρι. Το χωρίο τα μπαρχαράει άξανα έρθαν σαν χειλή. Ερωθεί μέσα τη μάνα μου καλασσία και τον κύρι. Ταραχία και τον κύριο. Συζητάμε για τη ζωή του Νίκου Καπετανίδη. Τώρα το τραγούδι να σας πω μου φέρε δάκρυα κάποιο λόγο. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δώστε μου λίγο χρόνο. Συζητάμε για τη ζωή του Νίκου Καπετανίδη, του δημοσιογράφου του Πόντου. Ο ηρωικός αυτός δημοσιογράφος, ο οποίος έζησε στη Ραπεζούντα τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αμέσως μετά μπήκαν οι Ρώσοι στην Τραπεζούντα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά και με το που φεύγουν οι Ρώσοι ο Κεμάλ πλέον αρχίζει να διώχνει τους πάντες από την περιοχή. Ο Νίκος Καπετανίδης, δημοσιογράφος, εκδότης της εφημερίδας Εποχή, δεν σταματάει να εκδίδει και να παρουσιάζει όλα τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως συνέβησαν. Ήξερε ότι θα χάσει τη ζωή του γι' αυτό. Και έτσι συνέβη. Συνελήφθη από τον Τοπάλος Μαν, δικάστηκε στα δικαστήρια ανεξαρτησίας της Αμάσιας και απαγωνίστηκε. Για τη ζωή του μιλάμε με τον Κώστα Καπετανίδη. Είναι ο εγγονός του αδερφού του Νίκου Καπετανίδη. Ο αδερφός τώρα του Νίκου Καπετανίδη, ο Κώστας Καπετανίδης, κατάφερε και πήρε όλο το υλικό της εφημερίδας, όλο το αρχείο της εφημερίδας και το έφερε στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν και εμείς οι νεότεροι έχουμε στα χέρια μας όλο αυτό το θησαυρό και μπορούμε να μιλάμε για τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Με μεγάλη χαρά θέλω να συνεχίσω την κουβέντα μας με τον κύριο Κώστα Καπετανίδη, το συγγραφέα του βιβλίου Νίκος Καπετανίδης, ο ηρωικός δημοσιογράφος του Πόντου, Γενοκτονία μέσα από τη ζωή και τα άρθρα του εκδόσεις Ινφογνώμων. Κύριε Καπετανίδη, μείναμε στο σημείο που απαγωνίζεται ο Νίκος Καπετανίδης και φωνάζει «Ζήτω η Ελλάς». Σωστά. Ναι, βεβαίως. Σωστά. Φώναξε στη τελευταία του κραυγή «Ζήτω η Ελλάς», χαρακτηριστικό της τόλμης του και της αποφασιστικότητας που είχε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ο αδερφός του τώρα, ο παππούς σας δηλαδή, ο Κώστας Καπετανίδης, καταφέρνει και σώζει όλο το αρχείο της εφημερίδας.
Έτσι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι πώς ήρθανε στην Ελλάδα και τι γίνανε οι συγγενείς του Νίκου Καπετανίδη και η Χήρα και όλοι οι συγγενείς του. Αλλά θέλω να μείνουμε και στο κομμάτι της παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής, όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Νίκος Καπετανίδης για τη διάσωση και της γλώσσας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτα να πούμε για την οικογένεια, ότι όταν μετά από το θάνατό του, όπως ξεκίνησε τρομερός διωγμός σε όλους τους πόντιους, την ίδια τύχη βέβαια έχει η οικογένεια Καπετανίδη. Ο αδελφός του, ο Κώστας, τον πήραν στα τάγματα εργασίας, ευτυχώς επειδή, για αυτόν βέβαια ευτυχώς, γιατί άλλοι ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα δυστυχώς, και όπως ξέρουμε θρηνήσανε πολλές χιλιάδες θύματα υπόδειξη αυτό, επειδή ήταν λογιστής, ήξερε οικονομικά, απασχολήθηκε σε κάποια υπηρεσία και ήταν λίγο καλύτερα, δηλαδή επέζησε. Μέχρι το... είχαν μείνει μόνες τους τότε τέσσερις γυναίκες. Η μητέρα του, του Κώστα και του Νίκου, είχε μείνει η Χήρα του Νίκου, η Αγλαία Μεταξά, η οποία ήταν κόρη τραπεζίτη και η οποία... είχε μόλις ένα μισή χρόνο παντρευτεί μαζί με τον Νίκο, η αδελφή του Χρυσάνθη που είχε χάσει και αυτή τον άντρα της, τον αρχιτέκτο Αναμυρίδη, και όλοι αυτοί λοιπόν το 1923 που ξεκίνησαν οι ανταλλαγές των πληθυσμών, όπως ξέρουμε, αυτό η τεράστια αυτή μετακίνηση που έγινε και ξεριζωμός του ελληνισμού που έμεινε, είχε επομείνει πλέον, γιατί πολύ μεγάλο μέρος είχε ξυλοθρευτεί, ήρθανε και αυτοί στην Ιμητό αρχικά, δηλαδή στην Αθήνα, και ζούσε ο Κώστας, κατάφερε να βρει δουλειά πάλι με τα οικονομικά του στην Αγροτική Τράπεζα, στο πρόγραμμα για την εγκατάσταση των προσφύγων, δηλαδή στο πρόγραμμα για την εγκατάσταση των... την επανένταξη των προσφύγων. Ακριβώς, και δηλαδή των ομοεθόνων του. Mm-hmm. Η Αγλαία έμεινε Χήρα μέχρι το τέλος της ζωής, δεν ξαναπαντρεύτηκε, και το... Ο Νίκος Καπετανίδης δεν έκανε ποτέ παιδιά, ήταν άτεκνος. Όχι, έτσι. Δεν έκανε, γιατί είχαν 1,5 χρόνο, δεν είχε προλάβει να κάνει παιδιά. Οπότε αυτοί που μείναν ήταν η οικογένεια του Κώστα, και εγώ είμαι του Κώστα απόγονος. Αυτά. Το μαράζι του παππού μου, του Κώστα, ήταν πάντα, από ό,τι διαβάζω, γιατί το αρχείο έχει έρθει στα χέρια μου, να είναι γνωστή η θυσία και το έργο του αδελφού του. Όπως βέβαια θυσίες είχαν γίνει έτσι χιλιάδες μέσα στους ποντίους. Γι' αυτό συγκέντρωνε σε όλη τη ζωή του υλικό για να, με τα αρχεία της ΕΜΕΣ και υλικό που έγραφε ο ίδιος, για να δημοσιευτεί. Αυτό το υλικό είχε αφήσει ένα γράμμα, και είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό, λίγο πριν πεθάνει, το 75 πέθανε, είχε αφήσει ένα γράμμα στο οποίο άφηνε εντολοδόχους της επιθυμίας του, τα παιδιά του, για να προχωρήσουν το θέμα να φτιαχτεί ένα βιβλίο για τον Νίκο Καπετανίδη και να μάθει ο κόσμος ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι έκανε στη ζωή του. Το φοβερό είναι ότι αυτό το γράμμα είχε μείνει σε κάπου, ήταν τρία παιδιά, του Κώστα ήταν δύο κόρες, η Έμι και η Ελένη, και ο πατέρας μου ο Νίκος. Είχε μείνει στο αρχείο κάποιου, αλλά δεν είχε ανακαλυφθεί για χρόνια. Αφού ξεκίνησα εγώ το περίπου το 2009-2010 να ασχολούμαι με τη συγγραφή, με τη συγκέντρωση υλικού και την συγγραφή του βιβλίου, και αφού βγήκε το βιβλίο, το αστείο είναι, τότε μου ήρθε και αυτό το υλικό στο χέρι μου και ήταν το γράμμα του που έφυγε αυτή την τελευταία του επιθυμία. Και πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά μου που είχα καταφέρει να το κάνω αυτό. Ναι. Και τώρα θα κυκλοφορήσει και ένα κόμμα που θα είναι με περισσότερες... Ναι. Πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα της περίοδου εκείνης και τη ζωή του Νίκου Καπετανίδη. Ακριβώς. Αυτό το βιβλίο που έγραψε, το είχα γράψει, που δημοσιεύτηκε το 2018, το είχα γράψει αρκετά νωρίτερα, απλώς έκανε κάποιο αγώνα να δημοσιευτεί και να εκδοθεί. Υπήρχε και η εποχή της κρίσης, τελικά δημοσιεύτηκε, εκδόθηκε το 2018. Από τότε τώρα έχω προχωρήσει αρκετά, δηλαδή συνεχίζω και μελετάω την εφημερίδα του περίπου 10 χρόνια, και πραγματικά κάθε φορά βρίσκω καινούργια στοιχεία, τα οποία στοιχεία είναι... θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και αυτά θέλω να τονίσω στο δεύτερο βιβλίο. Δηλαδή, πέρα από την εθνική δράση, που είναι χαρακτηριστική και το βασικό στοιχείο του, το δεύτερο είναι η δράση του ως ανθρώπου, δημοσιογράφου, παρόλο που είναι τη λογοκρισία. Και
θεωρώ ότι και αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και την έχουν, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όπως ο δημοσιογράφοι Πόντι, όπως ο Νίκος Αζλανίδης, ο Θεσσαλονικιός, ο Τάσος Κοντογιαννίδης, είναι από την Ξάνθη και αυτός, το έχουν τονίσει σε πάρα πολλά άθρα τους. Μια τρίτη διάσταση σημαντική που είχε και το οποίο το προσπαθώ να τονίσω στο νέο βιβλίο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός και είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο για τον Νίκο, αλλά θεωρώ για τους ανθρώπους, ο πλούτος του πολιτισμού που είχαν εκείνη την εποχή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ασχολιόντουσαν με 44 άθρα σε 2,5 χρόνια, έχει γράψει ο Νίκος Καπλανίδης, για τις παιδαγωγικές του απόψεις. Ήταν φανατικός υποστηρικτής της δημοτικής, σαν τρομερά προοδευτικός άνθρωπος, ριζοσπαστικά προοδευτικός θα έλεγα, ήταν υπέρ της δημοτικής και υπέρ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που είχαν κάνει το 1917 ο Γλινός και ο Δελμούζος στην Ελλάδα με την κυβέρνηση του, προοδευτική κυβέρνηση του Βενιζέλου. Ο Καπλανίδης προσπαθούσε πάρα πολύ να περάσει αυτές τις απόψεις, δημοσίευε άθρα του Δελμούζου, του Γλινού, του Μαρσέλου, ήταν παιδαγωγός και αυτός από την Αίγυπτο και δικά του άθρα, το οποίο τόνιζε πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η αλλαγή στην κουλτούρα και να μην μαθαίνουν παπαγαλίες και καθαρίμους που δεν μπορούσαν να καταλάβει τα παιδιά, αλλά να στραφούν στη δημοτική, η οποία θα ήταν το όχημα για αυτόν. Αυτό είναι το φοβερό που πίστευε αυτός ο άνθρωπος, ότι θα ήταν το όχημα να βρεθούν, όπως έγραφε ο ίδιος, να βρεθούν οι ωραίοι στο σώμα και οι ωραίοι στην ψυχή νέοι, να γίνουν οι κήρυκες της λαϊκής αποσκλάβωσης και οι πρόδρομοι μιας εθνικής και κοινωνικής ωριμότητας του ανατολικού ελληνισμού. Αυτά τα έγραφε σε άθρο «Λαϊκό ξύπνημα» 22 Ιανουαρίου του 20. Δηλαδή λίγους μήνες πριν τον εκτελέσουν. Πριν τον εκτελέσουν, ναι. Δηλαδή, μάλιστα. Γιατί το τονίζω. Δηλαδή, αυτά πρέπει να το πω εδώ, ότι ο σπουδαίος καθηγητής Πανεπιστημίου ο κ. Φωτιάδης, ο Θεσσαλονικός Κώστας Φωτιάδης, το έχει αναπτύξει και αυτός και πραγματικά προς τιμή του. Είναι ένα, θεωρώ, ένα φοβερό θέμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν μόνο ο Νίκος Καπλανίδης, ήταν και ο κύκλος του που έκανε, δίναν τόσο μεγάλο όγκο, πίστευαν δηλαδή τόσο πολύ το ότι μπορεί να αναγεννηθεί το έθνος και κοινωνικά και πνευματικά και εθνικά μέσα από την πραγματική και ουσιαστική μόρφωση. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που είχαν φοβερή μόρφωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημοσίευε στην εφημερίδα του, έκανε φοβερό αγώνα για την ελληνική λογοτεχνία. Έβαζε πάρα πολλούς Έλληνες νέους λογοτέχνες, προσπαθώντας με αυτό, λέει, να έρθει σε επαφή οι νέοι Έλληνες του Πόντου. Να ξυπνήσουν πνευματικά. Και είχε και μεγάλη αγάπη βέβαια, γιατί γυτνίαζαν με την Ρωσία στους Ρώσους. Δημοσίευε Ντοστογιεύσκι, δημοσίευε Γκόρσκι, δημοσίευσε Γκάρσιν. Ένα αντιπολεμικό, οι τέσσερις ημέρες, ένα φοβερό αντιπολεμικό διήγημα του Γκάρσιν. Δηλαδή υπήρχε ένας πολιτισμός ο οποίος είναι φανερό ότι υπερήχε μαζί με αυτός τις Σμύρνης, υπερήχε εκείνη την εποχή από τον πολιτισμό που είχε στην παλιά Ελλάδα, στην Αθήνα. Αυτό το έχουν αποδείξει και ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Αγτζίδης ιστορικοί. Ήταν ένας πολιτισμός πολύ αναπτυγμένος. Ναι. Πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί και εμείς έχουμε, οι νεότεροι δηλαδή, τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε λαμπρά μυαλά της εποχής τότε, απόφοιτοι του φροντιστηρίου, έτσι, οι περισσότεροι, που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια για τη διάσωση της ελληνικής γλώσσας. Κύριε Καπετανίδη, μείνετε λίγο στην παρέα. Θέλω κάτι να μοιραστούμε μαζί. Μείνετε λίγο. Μείνετε. Έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, 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 να λασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου. Μπορώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό
καρδιά με πλήνα. Νερό πόνα σε πίνα. Όι, 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 όι. Και το μάτια με πλήνα. Κύριε Καπετανίδη, είσαστε στην παρέα, έτσι? Βέβαια. Παραμένετε, ωραία. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο από την Κατερίνη. Καλή σας μέρα, κύριε Σιδηρόπουλε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γιατί καλώ τον κύριο Σιδηρόπουλο? Ο κύριος Σιδηρόπουλος μεγάλωσε με τη γιαγιά και τον παππού. Ο κύριος Σιδηρόπουλος μεγάλωσε με τις ιστορίες του Πόντου, τις οποίες ως μικρό παιδί τις ελάμβανε ως παραμύθι και αργότερα, όταν ορίμασε πλέον, συνειδητοποίησε για ποια πράγματα του μιλούσε η γιαγιά και ο παππούς και τι ακριβώς του περιέγραφε η γιαγιά όταν έβλεπε τον Καπετανίδη στην Κρεμάλα, στην Αγχώνη. Κύριε Σιδηρόπουλε. Ναι. Λοιπόν, ήταν, ήταν η γιαγιά σας που τον είδε και σας το έλεγε, ναι, αυτό? Ναι, κοιτάξτε, έως τα 10-11 χρόνια μου όλα αυτά μου τα διηγούνταν σαν σε παραμύθι, όπως είπατε. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, στην εφηβεία και λίγο πιο μετά, συνειδητοποίησα τι ακριβώς συνέβαινε και όλα αυτά πλέον τα κατέγραψα. Τους έχασα όταν στα 25 μου χρόνια και τον παππού και τη γιαγιά, ήμουν δηλαδή αρκετά μεγάλος, με αποτέλεσμα όλο αυτό το υλικό να το συλλέξω και με σκοπό κάποια στιγμή να το διαδώσω, να το κοινωνήσω και στους άλλους Έλληνες, όχι μόνο στους Ποντίους. Η γιαγιά μου έτυχε να βρίσκεται την ημέρα, την περίοδο του Σεπτεμβρίου του 21 στην Αμάσια, διότι ήταν μεταφερόμενη από τους τσέτες του Τοπάλουσμαν προς την πορεία θανάτου. Τους συλλάβανε περίπου 5.000 γυναικόπαιδα από την επαρχία του Βεζίρ και Οπρού και της Μπάφρας και τους οδηγούσαν προς την Ανατολία. Τους είχαν σε ένα περιφραγμένο ένα περίβολο ενός τζαμιού και την ημέρα που θα γίνονταν η εκτέλεση τις κουβάλισαν με τη βία στην πλατεία της Αμάσιας όπου θα γινόταν η Κρεμάλα, για να δούνε την τιμωρία των εχθρών του Μιλιέτ κατά τους κεμαλιστές. Τους πήγανε μέχρι την πλατεία και ήταν μάρτυρας του τραγικού γεγονότος της Κρεμάλας, όχι μόνο του Καπετανίδη, των 69 συνολικά προκρήτων, ας το πούμε έτσι, της αφρόκρεμας του Πόντου. Συγκινήθηκαν όταν ο Καπετανίδης ανεφώνησε το «Ζήτω η Ελλάς» και παίρνοντας θάρρος από το θάρρος το δικό του, άρχισαν να κάνουν έναν ήχο που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έναν ήχο συρριχτό με τη γλώσσα, όπως βλέπουμε σε κάποιους αφρικάνικους λαούς. Και οι συνοδοί, οι τσέτες, άρχισαν να τις χτυπάνε με τα καβουτζίκια, με τους γούρδουλες, γιατί επέδειξαν θάρρος στο γεγονός. Αυτό το γεγονός λοιπόν που η γιαγιά μου έτυχε να είναι κατά σύμπτωση ίσως μάρτυρας, μου το διηγούντανε πάρα πολλές φορές. Της άρεσε να επαναλαμβάνει σχεδόν όλες τις ίδιες ιστορίες, γιατί δεν ήταν η μοναδική. Με αποτέλεσμα... Πόσο χρόνο ήταν τότε η γιαγιά σας, τότε όταν το έζησε αυτό? Η γιαγιά μου ήταν 21 χρονών. Ήταν μεγάλη. Ήταν μεγάλη, εννοώ, καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν τι γινότανε. Βέβαια ήταν μεγάλη, ήδη είχε παντρευτεί τον παππού μου στο βουνό το 18, αλλά τον είχε χάσει και ξαναβρέθηκαν το 25 στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη περιπέτεια, δεν είναι της παρούσης, για τον κύριο Καπετανίδη, ναι, μιλάμε, για τον ήρωα Καπετανίδη. Ο κύριε Καπετανίδη, Κώστα Καπετανίδη, την ξέρετε αυτή την ιστορία, αυτή τη μαρτυρία την έχετε για τον... Είχα τη χαρά να έρθω σε επικοινωνία με τον Βασίλη το Σιδηρόπουλο πρόσφατα και πραγματικά μου τη διηγήθηκε και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά όχι μόνο για αυτό το γεγονός, αλλά και όπως του είπα ότι είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι προφορικές μαρτυρίες που υπήρχαν σταδιακά να καταγραφούν αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον της τρίτης γενιάς εμάς που δεν τα είχαμε άμεση επαφή
και να καταγραφούν και να εκδοθούν. Είναι πολύτιμα ιστορικά στοιχεία. Κύριε Καπετανίδη, θα σας δούμε και στα αποκαλυπτήρια του μνημείου την Τρίτη στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Θα είσαστε. Βεβαίως, θα είμαι και θα μιλήσω, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπετανίδη, για όλη την συζήτηση, για την κουβέντα, για όλα αυτά που μας μεταφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ και, κύριε Σιδηρόπουλε, να σας κρατήσω για λίγο ακόμα. Διότι είχατε την τύχη και τη χαρά στο σπίτι σας να έρθει ο Δημήτρης Ψαθάς κάποια στιγμή. Και αναφέρομαι στο Δημήτρη Ψαθά, γιατί μεγάλωσε στον Πόντο, δούλεψε στον Καπετανίδη. Είναι φοβερή ιστορία. Και κάποια στιγμή, φεύγοντας ο Ψαθάς από τον Πόντο, έρχεται Ελλάδα και αρχίζει και γράφει βιβλία, έτσι. Το ξέρουμε όλοι, το Δημήτρη Ψαθά, από τα γνωστά του, το πιο γνωστό, Μαντάμ Σουσού. Αλλά όπως και να έχει, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο τρόπο γραφής, συγκεντρώνει λοιπόν στοιχεία και έρχεται κάποια στιγμή στην Κατερίνη και σας χτυπάει την πόρτα. Ναι, πρέπει να ήταν ο χειμώνας του 69. Πηγαίνοντας προς τα πίσω, δηλαδή, τακτοποιώ τον χρόνο στο μυαλό μου. Ήμουν 10 χρονών, γεννημένος το 59, πρέπει να ήταν το χειμώνας του 69. Είχε έρθει στο χωριό μου, γιατί στο χωριό μου ήταν μαζεμένοι αρκετοί οπλαρχηγοί του ένοπλου αγώνα του Δυτικού Πόντου. Και έπαιρνε συνεντεύξεις, γιατί ήθελε να γράψει δεύτερο βιβλίο. Είχε εκδώσει ήδη το «Η γη του Πόντου», ναι, το οποίο εμείς οι Πόντοι κυρίως το γνωρίζουμε, και συνέλεγε στοιχεία. Εγώ ήμουν παιδάκι ανάμεσα στους παππούδες, οι οποίοι διηγούνταν τα γεγονότα. Βέβαια, πολλά από αυτά τα είχα ακούσει κατά επανάληψη από τον παππού μου, γιατί μαζεύονταν οι παππούδες τα βράδια και κάνανε νυχτέρια. Τι να συζητήσουν, συζητούσαν για το Αντάρτικο του Πόντου, για τις στιγμές της μεγάλης δόξας τους, εν πάση περιπτώσει. Πενεύονταν για αυτά που κάνανε, μιλούσαν για τις μάχες που δώσανε και, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο Ψαθάς να συλλέξει στοιχεία. Και μάλιστα, θα το πω δημοσίως τώρα, ένας από τους οπλαρχηγούς που είχε έρθει στο χωριό για να τον πάρει συνέντευξη τότε ο Ψαθάς ήταν ο Αβραάμ Καπουτσίδης, ο οποίος είναι ο παππούς του ηθοποιού Καπουτσίδη. Γιατί με τον παππού μου ήταν συναγωνιστές και μετήχανε στη μεγαλύτερη μάχη που δόθηκε στον Πόντο, στη μάχη του Τσασούρ. Γεγονότα τα οποία και εγώ έχω συλλέξει, τα έχω συγγράψει και κάποια στιγμή θα το εκδώσω κι εγώ αυτό το βιβλίο. Το σύγγραμμα, το σύγγραμμα του οποίου αποσπάσματα έχω διαβάσει, κύριε Σιδηρόπουλε, και σας ευχαριστώ πολύ που μου εμπιστευτήκατε έστω αυτά τα δύο σημεία, τα πολύ σημαντικά, και περιμένω και αδειμονώ να το δημοσιεύσετε. Πραγματικά σας μιλώ. Κοιτάξτε, για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής. Ένα όνειρο ζωής να τιμήσω καταρχάς τον παππού μου. Διότι πατέρας στην ουσία δεν γνώρισε. Αυτός με μεγάλωσε μαζί με τη γιαγιά, η οποία ήταν η μόνη ίσως ελληνόφωνη στο χωριό. Διότι και οι δυο σαν μικρά παιδιά είχαν πάει στο Ανατόλια, το κολέγιο Ανατόλια που ήταν στη Μερζιφούντα τότε. Ναι, ναι. Αλλά βέβαια διακόπησαν οι σπουδές τους λόγω των γεγονότων που είχαν συμβεί και για λόγους θρησκευτικούς, γιατί οι Προτεστάντες κάνανε και προσιλητισμό, πράγμα το οποίο δεν δεχόταν οι γονείς τους, και έτσι σταμάτησαν για αυτούς τους δύο λόγους σταμάτησαν τις περαιτέρω σπουδές τους, γνωρίζαν τα ελληνικά. Και εγώ ουσιαστικά γράμματα έμαθα ελληνικά από τον παππού μου και μαθηματικά από τη γιαγιά. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι το χωριό μου ήταν όλο τουρκόφωνο, γιατί η περιοχή στην οποία ζούσαν ήταν στον άκρο νότιο δυτικό πόντο, 13 τουρκόφωνα χωριά, ορθόδοξα, προτίμησαν να κρατήσουν δηλαδή τη θρησκεία και να μιλάνε τουρκικά. Και όλα αυτά τα γεγονότα, η ζωή τους, τα γεγονότα του ένοπλου αγώνα, μετά η συμμετοχή στον εμφύλιο κτλ. Είναι αντικείμενο, ας πούμε. Βεβαίως. Πείτε μου κάτι, και ο Κοντζαναστάς είναι από το χωριό σας? Ο Κοντζαναστάς όχι, δεν είναι από το χωριό μας. Ο Κισάμπατζακ είναι από το χωριό μας. Αυτή η άλλη ένδοξη μορφή. Σήμερα στη συζήτηση που κάνετε για τον Καπετανίδη, ο οποίος πρέπει να είναι φάρος για μας όλους τους Ποντίους,
Γιατί ο άνθρωπος 2 χρόνια τουλάχιστον πριν ήξερε ότι θα κρεμαστεί ή θα σκοτωθεί ή θα δολοφονηθεί, και παρόλα αυτά επέδειξε τέτοιο θάρρος και τέτοιο ηρωισμό και παλικαριά, που για όλους εμάς, και σήμερα η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι παράδειγμα. Και σαν και αυτόν και οι υπόλοιποι 69 ή 68, και εγώ έχω και κάτι άλλο το οποίο μπορώ να σας αποκαλύψω τώρα, ότι υπήρξε κάποιος Βασίλης Αβραμίδης από την Κατερίνη, ο οποίος ήταν φυλακισμένος στην Αμάσια για εμπόριο όπλων κατηγορούμενος, ο οποίος ήρθε και κατοίκησε μετά στην Κατερίνη. Αυτός απελευθερώθηκε το 24 από τις φυλακές της Αμάσιας, ήταν ξεχασμένος εκεί δηλαδή. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν από τα 13 χωριά της περιφέρειας του χωριού του παππού μου, και έφερνε τις εφημερίδες από την Τραπεζούντα την εποχή του Καπετανίδη για τον οποίο μιλάμε, και τις διάβαζαν ο παππούς και η γιαγιά μου, γιατί είχαν μάθει ελληνικά στο κολέγιο. Στο κολέγιο της Μυρζηφούντας. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζαν ελληνικά. Και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια, τις εφημερίδες που έφερνε ήταν εφημερίδες οι οποίες μπορεί να είχαν εκδοθεί και ένα εξάμηνο πριν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός, κάνοντας εμπόριο και πηγαίνοντας στις πόλεις της Γεωργίας, στην Κρυμαία κτλ., πήγαινε, ερχότανε και έφερνε και τις εφημερίδες από την Τραπεζούντα στα χωριά του Δυτικού Πόντου. Το χωριό... Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έκανε ο άνθρωπος αυτό. Απίστευτο. Και το χωριό πώς λεγότανε τον παππούδο σας? Λεγότανε της γιαγιάς μου Σέι Σερίν και του παππού μου Σόου Τζαχ. Είναι τουρκικές ονομασίες, γιατί σας είπα ότι εκεί ήταν 13 απομονωμένα χωριά, τα οποία όλα ήταν τουρκόφωνα. Βέβαια στη συνείδηση ήταν όλοι Έλληνες και είχαν σχολεία στα οποία διδάσκονταν ναι μεν ελληνικά, αλλά τώρα ελληνικά της εποχής εκείνης, ξέρετε, όταν τα παιδιά έχουν μητρική γλώσσα τα τουρκικά, δυσκολεύονταν να τα μάθουν. Ακόμα και τις λειτουργίες τους τις κάνανε στα τουρκικά, και το μόνο κοιμήλιο που έχω από την παππού μου είναι ένα παλιό Ευαγγέλιο, το οποίο μπόρεσε να φέρει στην Ελλάδα, το οποίο είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες στην τουρκική γλώσσα. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρόπουλε, με πολύ μεγάλη χαρά θα περιμένω να εκδώσετε το βιβλίο. Και θέλω να μας το πείτε, θέλω να το ξέρω. Το λέω και σε όλους τους δικούς μου ανθρώπους και στον περίγυρό μου, ότι δεν βιάζομαι, γιατί θέλω να κάνω κάτι καλό. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία από δύο συγγραφέων και νεότερων. Θέλω να κάνω κάτι το οποίο να αφήσει κάτι, να μείνει κάτι. Και δεν θα περιγράφει απλά ιστορικά γεγονότα. Θα είναι ένα, ας πούμε, υποτύπων μυθιστόρημα, έτσι ώστε ο κάθε αναγνώστης, όχι μόνο ο Πόντιος Έλληνας, αλλά και ο Ελλαδίτης Έλληνας, διαβάζοντάς το, να του κινήσει το ενδιαφέρον να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Απόλυτα. Απόλυτα. Και να του δώσει το έναυσμα να ψαχτεί περισσότερο. Κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Γεια. Και κάπως έτσι να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Καπετανίδη με το τραγούδι «Η Λαϊκή Τραγωδία» Νίκος Καπετανίδης, σε σύνθεση του Χρήστου Παπαδόπουλου και σε στίχους του Γιώργου Γεωργιάδη. Σαν βλάσταρη της λαμπρής, αθώς έλαμπες πάνω στην αγχώνη. Απεθάντο την κουκούλα πέταξες μακριά στη μαύρη σκόνη. Στον δημίο κατάματα σκληρά να τρέμει ταραγμένος, που είδε μελοθανάτο τον Άδη να περιφρονεί, αποφάσισε.
βασισμένος. Ζητώ είπες η Ελλάς και άνοιξαν οι ουρανοί και τα άστρα, βρέχει φωτιά στην Αμάσια, κλαίνε όλοι οι άγγελοι, η γη κι όλα της ράτσας τα κάστρα. Σβήσε την πένα, κάψε τα χαρτιά του Πόντου παλικάρι. Ενώ εσύ χαμογελούσες, γιατί με το κοντήλι σου χρόνια τους πολεμούσες. Το λαβαρό στην κορυφή εκεί που περπατούσες, αληθινός και φωτεινός όπως λάμπο κοπούσες. Θα την κρατάς αιώνια. Ο
σήκωσες ψηλά, πολύ ψηλά στα επουράνια. Είσαι αητός, ευθυπενής, υψηπετής, πατρίδας, περηφάνια.